Συνεχίζεται σήμερα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της χθες Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 5η-8η Ιουλίου. Η ατζέντα, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει και θέματα τα οποία αφορούν άμεσα τη χώρα μας, όπως η ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση ανταπόκριση και στήριξη της Κύπρου μετά και την καταστροφική πυρκαγιά. Για την επιστολή του στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίτ Σασόλη, τοποθετήθηκε στην Digital ο Ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού Λευτέρης Χριστοφόρου. Ζήτησε άμεση κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Αυτό το ταμείο είναι το ταμείο που στηρίζει τις χώρες μέλες εάν και εφόσον υπάρχουν φυσικές καταστροφές. Εκφράσαμε χθες την ικανοποίησή μας και διαζώσεις γιατί συναντηθήκαμε μετά με τον πρόεδρο Σασόλη για την άμεση ανταπόκριση και στήριξή του στα δίκαια αιτήματά μας που έχουν να κάνουν ουσιαστικά με την οικονομική, κοινωνική αλλά και στήριξη σε υποδομές της Κύπρου όσον αφορά αυτήν την μεγάλη καταστροφή. Ο κ. Χριστοφόρου σημείωσε ότι η απώλεια ανθρώπινων ζώων από την καταστροφή προκαλεί θλίψη σε όλους μας, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τη Σλοβενία, ο Ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού ανέφερε ότι υπάρχουν σημεία που ως Κύπρος μας αφορούν. Σημαντικό για μας ήταν η έμφαση που έδωσε στην διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασυνδέοντας τα με το μεταναστευτικό, αλλά για μας αυτός ο όρος και αυτή η προσέγγιση είναι ευρύτερος και πλατύτερος και αγγίζει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την προστασία της κυριαρχίας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Χριστοφόρου σημείωσε ότι στην Ολομέλεια συζητείται η δημιουργία δύο νέων ταμείων για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τη φύλαξη των εξωτερικών συνορών της Ένωσης, ύψους συνολικά 16 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα ότι μέσα από τα νέα αυτά ταμεία η χώρα μας δεν θα βρίσκεται πλέον μόνη για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου βάρους. Σε ό,τι αφορά την πανδημία, ο Κύπρος Ευρωβουλευτής τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη για τις οποιασδήποτε μελλοντικές ασύμμετρες απειλές, ενώ για τα θέματα σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών, ο κ. Χριστοφόρου τόνισε ότι αυτά θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και από χώρες που συνεργάζονται με την Ένωση, όπως η Τουρκία. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, τόνισε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δεχθεί ποτέ οτιδήποτε αφορά μια πρόταση για δύο κράτη στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε πως έχει επικοινωνήσει με τον Τούρκο πρόεδρο για την επικείμενη επίσκεψή του στα κατεχόμενα και του ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ευαίσθητη και θα παρακολουθήσει το πώς θα είναι αυτή η επίσκεψη.